χάρη στον κορονοϊό που ανέβαλε για μία ακόμη φορά την εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό, ο Φαντομάς Εκιουριτάς που ενορχίστρωσε το σχεδόν τέλειο έγκλημα παραμένει εκτός φυλακής, χωρίς να έχει κρατηθεί ούτε μία ημέρα. Και αυτό παρότι έβαλε στην τσέπη το ποσό μαμούθ του 1.300.000 ευρώ. Η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 5 Απριλίου, καθώς ένας από τους συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους δήλωσε ότι νοσεί με κορονοϊό και δεν μπορούσε να καθίσει στο εδόλιο. Τον Απρίλιο του 2019, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολική Κρήτη είχε κρίνει ένοχο τον 52χρονο, επιβάλλοντα του ποινικά θήρξη 9 ετών. Όμω το δικαστήριο είχε χορηγήσει αναστέλουσα δύναμη στην εφεσή του, κάτι που σημαίνει ότι είναι ελεύθερο μέχρι την εκδίκαση τη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Είπε και η εισαγγελέα αυτό ότι το 1300 είναι ένα ποσό νορμάλ που δεν χρειάζεται να κρατηθεί ο κατηγορούμενο. Ε, τώρα ποιο είναι το ποσό που πρέπει να κλέψεις για να πας φυλακή δεν το κατάλαβα εγώ ακόμα όλα καλά. Σεβόμαστε την απόφαση. Ο πελάτη μου, λοιπόν, πράγματι αποχωρεί, πηγαίνει στο σπίτι του και θα κρυθούν οι ισχυρισμοί του εκ νέου ενώπιον του πενταμελού εφετείου όταν προσδιοριστεί έφεση. Ο Φαντομά Securità, ο οποίο εργαζόταν ω υπεύθυνο εταιρεία Security που διενεργούσε χρήματα με τι οποίε εφοδίαζε τα μηχανήματα αυτόματη ανάληψη στο Ηράκλειο, ξάφριζε τι κασετίνε με τα χρήματα. Αντί για τα ποσά που έπρεπε να περιέχουν, βάζε λίγα χαρτονομίσματα, τσεπώνοντα τα υπόλοιπα, ενώ τοποθετούσε συνδετήρε και άλλα αντικείμενα ώστε να μπλοκάρει τη λειτουργία του πριν δοθούν τα τελευταία χαρτονομίσματα. Έτσι ήξερε ποια δεν είχαν χρήματα και έσπευδε να συμπληρώσει λίγα επιπλέον χαρτονομίσματα πριν γίνει αντίληπτό από τι τράπεζε ότι οι κασετίνε ήταν άδειε. Ο κατηγορούμενος με τη μέθοδο αυτή φαίνεται να υπεξαίρεσε περισσότερα από 700.000 ευρώ μέσα σε 1,5 χρόνο. Τη μέρα που εξαφανίστηκε επιπλέον άδειασε και ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε 530.000 ευρώ. Χρήματα που όπως είπε όταν συνελήφθη παρέδωσε σε τοκογλήφους που απειλούσαν τη ζωή τους καθώς χωροστούσε μια ολόκληρη περιουσία εξαιτία του πάθους του με τον τζόγο. Έγινε μια μεγάλη καταστροφή σε επιχειρηματικό οικονομικό επίπεδο εξαιτία των κυρίων αυτών. Αντί λοιπόν να, έχουν, να έρθουν να ορθώσουν ένα στο μέρο ελάχιστο, να πούν πάρτε αυτά, αυτά έχουμε, έρχονται σήμερα και λένε ότι τα πήραμε για να τα παίξουμε στον ΟΠΑΠ. Τρει συναδελφοί του σεκιουριτάδε που γνώριζαν τι ακριβώ συνέβαινε χωρί να το καταγγέλουν, είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης τριών ετών για απλή συνέργεια στην υπεξαίρεση.